Από τον Εύρο ξεκινά το νέο πρόγραμμα, το οποίο ονομάζεται Κοινωνική Άμυνα για τη Θράκη, το Αιγαίο, τη Δυτική Μακεδονία και την Ιγουμενίτσα, υποστήριξε ο Υπουργός Υγείας Παναγιώτης Κουρούμπλης από την Αλεξανδρούπολη. Στόχος του προγράμματος, σύμφωνα με την αποκλειστική δήλωση του Υπουργού στη Δέλτα Τηλεόραση, είναι να μην αισθάνονται οι ακρίτες ότι το ζήτημα της ισοπολιτείας δεν τους αγγίζει. Θα είναι ένα ειδικό πρόγραμμα όπου στοχεύει να τοποθετήσουμε μέσα από αυτό το πρόγραμμα και να στελεχώσουμε τις μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας υγείας με μόνιμο προσωπικό, να διαμορφώσουμε νέους θεσμούς για να οργανώσουμε ένα επίπεδο κοινωνικής ασφάλειας που πρέπει να νιώθουν οι πολίτες. Σε κάθε περίπτωση, οι κάτοικοι των ακριτικών περιοχών θα πρέπει, όπως τόνισε ο Υπουργός Υγείας, να νιώθουν πως υπάρχει κεντρικό κράτος το οποίο εκπέμπει στον ευαίσθητο χώρο της υγείας και έχει στόχο τη διασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης κάθε πολίτη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας χωρίς διακρίσεις. Σε ερώτηση της Δέλτα Τηλεόρασης αναφορικά με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου με την οποία το Υπουργείο ζητά τα ταμιακά διαθέσιμα των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της χώρας, ο κ. Κουρούμπλης είπε χαρακτηριστικά πως αποθεματικά στα νοσοκομεία δεν υπάρχουν, υπάρχουν όμως διαθέσιμα τα οποία θα καλύπτουν επίκουσες ανάγκες των ιδρυμάτων. Κοινοποιήθηκε ως όφιλε από το Υπουργείο μία πράξη νομοθετικού περιεχομένου που όποιος τη διαβάσει καλά, γιατί δυστυχώς αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πιαστεί αδιάβαστη και παρέσυρε πολλούς και πολλούς δημοσιογράφους σε αυτή τη λογική. Διότι ούτε ρητή εντολή του Υπουργού υπάρχει πουθενά, ούτε οδηγία ρητή υπάρχει στους διοικητές να μεταφέρουν αποθεματικά. Ο κ. Κουρούμπλης απάντησε και για το ζήτημα των παραιτήσεων των διοικητών αλλά και των υποδιοικητών των νοσοκομείων της χώρας, τις οποίες και αιτήθηκε με πρόσφατο έγγραφο που τους απέστειλε. Όπως τόνισε ο Υπουργός Υγείας, πρόκειται για μια βασική δημοκρατική αρχή, η οποία συνηγορεί στην άποψη ότι οι συνεργάτες που θέλει ο εκάστοτε Υπουργός να έχει είναι στη δική του διακριτική ευχέρεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα παραιτήσουμε όλο τον κόσμο. Κάθε άλλο. Αλλά λένε θεωρούμε ότι έχει γίνει αξιολόγηση, άλλαξε. Κοιτάξτε, άλλαξε η κυβέρνηση με εντελώς άλλα χαρακτηριστικά και νομίζω ότι είναι δικαιολογημένη η θέση μας αυτή. Εγώ ήμουν Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Υγείας το 1993-1996 και άλλαξε υπουργός και πήγα και του έθεσα την παραίτησή μου και ήμουνα και διορισμένος από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό είναι μέσα στη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών. Σύμφωνα με τον κύριο Κουρούμπλη, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εργάστηκαν σκληρά και σε καμία περίπτωση το Υπουργείο δεν θα στερηθεί την πολύτιμη συνεργασία τους. Όπως υπογράμμισε ο Υπουργός Υγείας, το Εθνικό Σύστημα Υγείας πρέπει να γίνει προσπελάσιμο από όλους και στόχος της ηγεσίας αλλά και των συνεργατών του είναι η δόμηση αυτού, αφού το αγαθό της υγείας θα πρέπει να προστατεύεται από δημόσιες υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.